Ο Θέμης Μουμουλίδης, ο δημιουργός της Πέμπτης Εποχής, σκηνοθετεί την τραγωδία «Ηλέκτρα» του Ευρυπίδη. Η παράσταση, αφού πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στις 25 Ιουνίου στην Αθήνα, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και δίνει το παρόν στο θερινό διπεθέ Κομωτινής την Δευτέρα, 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε την πρωταγωνίστρια του έργου, κυρία Ελένα Παπαλιγούρα, με την οποία θα μιλήσουμε για την παράσταση. Κυρία Παπαλιγούρα, να σας καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας λέγοντας δύο λόγια για την παράσταση, το λυρικό αυτό θρίλερ, όπως το χαρακτηρίζει ο σκηνοθέτης του έργου, κύριος Θέμης Μουμουλίδης. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι μαζί σας. Λοιπόν, όντως, ο Θέμης Μουμουλίδης το χαρακτηρίζει ένα λυρικό θρίλερ και κατά τη γνώμη μου πολύ εύστοχα, για πολλούς λόγους. Καταρχήν πρόκειται για μια τραγωδία της οποίας η αγωνία, το suspense δηλαδή, προκύπτει όχι μόνο από την πλοκή, όπως συνήθως ξέρουμε στις τραγωδίες, αλλά και από τους ίδιους τους χαρακτήρες και τις σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους. Επίσης είναι μία από τις τραγωδίες που έχουν το περισσότερο suspense. Δηλαδή θέλω να πω είναι μία τραγωδία ανατροπών, για να μιλήσουμε κάπως με τις σύγχρονους όρους. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και τον υπέροχο λόγο του Ευρυπίδη, αυτή την ποιήση, την αξεπέραστη, που είναι δώρο για έναν ηθοποιό να την μιλάει. Και αυτό καθιστά τα πράγματα πολύ πιο λυρικά. Και είναι και η ματιά του Θέμη Μουμουλίδη και η μουσική της παράστασης που έχουν και αυτά ένα λυρισμό. Είναι λίγο σαν ένας ύμνος, μια νοσταλγία για μια χαμένη αθωότητα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα υπέροχο έργο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το πόσα θέματα θίγει και το πόσο η υπόθεση και οι χαρακτήρες μας αφορούν σήμερα και πόσο κάθε θεατής μπορεί να ταυτιστεί με τα πρόσωπα. Και έτσι ελπίζω ότι η παράστασή μας, δηλαδή αυτό έχει δείξει, επικοινωνεί με τον κόσμο και ο κόσμος ανταποκρίνεται και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και όμορφο. Πολύ ωραία. Η Ηλέκτρα είναι ένα έργο το οποίο θέτει πολλά ερωτήματα και μεγάλα. Με τι συναισθήματα αφήνει στο τέλος τους θεατές? Νομίζω ότι ακριβώς αυτό που είπατε, η αρχαία τραγωδία αυτό που κάνει είναι να θέτει ερωτήματα. Γιατί μιλάει για τόσο μεγάλα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν απαντήσεις. Σκοπός νομίζω των παραστάσεων αλλά και των ηθοποιών, των δημιουργών γενικά, είναι να βοηθήσουν έτσι ώστε αυτά τα ερωτήματα που είναι σαν ο Ευρυπίδης να έχει βάλει ένα μεγεθυντικό φακό και να συμπυκνώνει όλο το ανθρώπινο αίσθημα και την αγωνία για την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα σε μια μισή ώρα. Σκοπός λοιπόν ο δικός μας είναι να αναδείξουμε αυτά τα ερωτήματα και να μετακινήσουμε με έναν τρόπο τους θεατές όπως μετακινούμαστε και εμείς κάθε βράδυ. Πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω ότι τα θέματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή η ενοχή, η μεταμέλεια, το χρέος, η προσωπική δικαιοσύνη. Είναι θέματα που σίγουρα βασανίζουν μέχρι σήμερα όλες τις κοινωνίες. Και σίγουρα ο θεατής θα ταυτιστεί με κάποια από αυτά τα έντονα συναισθήματα, όλα αυτά που είπατε, μαζί με την εκδίκηση, το μίσος, το πάθος και πολλά πολλά άλλα. Η αιμονή, φυσικά, εννοείται. Πολύ ωραία. Θέλω να πούμε δύο λόγια για τους συντελεστές της παράστασης και για τους αξιόλογους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάζεστε. Να πω ότι για μένα είναι μεγάλη τύχη και μεγάλη χαρά που βρίσκομαι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ο ρόλος αυτός για μένα ήταν ένα δώρο, αυτό το Θέμη Μουμουλίδη, και κάθε μέρα να μετριέμαι μαζί του είναι ένα στοίχημα προσωπικό και συλλογικό που βάζουμε κάθε μέρα. Αλλά κανένας ρόλος από μόνος του δεν είναι κάτι αν δεν γίνει με τους κατάλληλους συνεργάτες που δουλεύουν με ομαδικότητα, με έμπνευση και έτσι όλοι μαζί με τις προσωπικότητές τους για να αναδειχθεί το έργο που ούτως ή άλλως είναι τεράστιο και ξεκινάμε με την παραδοχή ότι μας ξεπερνά και μας ξεπερνά. Οι συντελεστές λοιπόν να τους αναφέρουμε λίγο είναι ο Νίκος Κουρής, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Νίκος Αρβανίτης, Γιάννης Νταλιάνης, Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ελένη Ζαραφίδου, Δανάη Επιθυμιάδη, μουσική Θύμιος Παπαδόπουλος, σκηνικά κοστούμια Παναγιώτα Κοκορού, μετάφραση Κάπα Χιμήρης, δραματουργική επεξεργασία Παναγιώτα Πανταζή. Αυτά.
νομίζω τα πάω όλα, και η σκηνοθεσία του Θέμη του Μούλη. Έτσι ακριβώς. Τώρα βρίσκεστε στη μέση περίπου της περιοδίας σας. Θέλω να μου πείτε πού βρίσκεστε, ποιος είναι ο επόμενος σταθμός μέχρι να έρθετε στην Κομωτινή και ποιος θα είναι ο επόμενος από εδώ και πέρα. Παίζουμε αύριο Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη και μετά ερχόμαστε σε εσά. Ύστερα παίζουμε στη Ξάνθη, μετά ξαναεπιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη γιατί πήγαμε πολύ καλά και υποσχεθήκαμε να γυρίσουμε για μια ακόμα παράσταση. Και μετά θα επιστρέψουμε πάλι στην Αθήνα. Πολύ ωραία. Ναι, γενικά νομίζω ότι η ανταπόκριση του κόσμου, παρά το ότι αυτό το καλοκαίρι ήταν πραγματικά ένα πολύ περίεργο και δύσκολο καλοκαίρι, είναι έτσι συγκινητική και πολύ όμορφη. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω τώρα και για τα δικά σας σχέδια από εδώ και πέρα το χειμώνα. Έχετε Εγώ σχέδια. Έχω πολλά σχέδια, αλλά ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμα. Κυρίως γιατί θέλω να επικεντρωθώ στην Ηλέκτρα, που είναι, σας είπα, ένα στοίχημα κάθε μέρα ψυχής και σώματος. Οπότε τώρα είμαστε εκεί με όλη μας τη δύναμη και το χειμώνα θα γίνουν και άλλα ωραία πράγματα, αλλά ακόμα, σας λέω, είναι όλα έτσι κάπως ανακατεμένα. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε να υπενθυμίσουμε ακόμη μία φορά στον κόσμο, η Ηλέκτρα το Ευρυπίδη, μια ιστορία με πολλή αγωνία, σασπένς και την πολυπλοκότητα φυσικά των χαρακτήρων, σε συνδυασμό με την υπέροχη ποίηση και το λόγο του Ευρυπίδη. Θα βρεθεί για μία παράσταση εδώ στην πόλη μας, στην Κομωτινή, αυτή την Δευτέρα στις 27 Αυγούστου, σε 9 το βράδυ, στο θερινό Διπεθέ Κομωτινής. Κυρία Παπαλιγούρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε για την παράσταση και φυσικά να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, σας περιμένουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Η σκοτεινή πληγή του κόσμου. Ευρυπίδου Ηλέκτρα. Και τι θα κάνουμε, θα σφάξουμε τη μάνα μας? Αυτό να δω κι ας πεθάνω. Ηλέκτρα, σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Κουρίς, Χατζηπαναγιώτης, Πολυχρονίδη. Προπόληση viva.gr. 27 Αυγούστου, Κομωτινή. Θερινό Δημοτικό Θέατρο.